Ελλήνων οικογενειών. Έχουν γίνει γνωριμίες, έχουν έρθει στο Σύλλογο, έχουν δει το πώς είμαστε οργανωμένοι, το πώς είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι στο Σύλλογο, αρέσουν το χορό και φέρουν τα παιδιά τους με χαρά να μάθουν θρακιώτικα και ελληνικά. Εγώ βλέπω και με έκανε μεγάλη ιδιαίτερη εντύπωση ότι εδώ γύρω στις περιοχές υπάρχουν και άλλοι χορευτικοί σύλλογοι και όμως τα παιδιά προτιμούν να έρθουν να χορέψουν εδώ στο Θρακιώτικο Σύλλογο. Εσύ πώς το λαμβάνεις αυτό το σημείο? Όπως είπα προηγουμένως, είμαστε ένας λαός, εμείς οι Θρακιώτες, φιλόξενοι, αγαπητός, ενωμένος, μονασμένος, και αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος, μπορώ να πω, έχει μια τέτοια ηρεμία. Γι' αυτό ακριβώς και οι γονείς που έρχονται βλέπουν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, βλέπουν ότι υπάρχει σεβασμός και βλέπουν ότι το παιδί τους θα πάρει πολλά θετικά στοιχεία στο περιβάλλον αυτό που βρίσκεται μέσα στο Σύλλογο των Θρακιωτών. Γι' αυτό ακριβώς και με χαρά φέρουν τα παιδιά τους και να μάθουν χορό και να μάθουν λίγο τη γλώσσα, αλλά και να κάνουμε και κάποιες γνωριμίες μεταξύ τους τώρα, τα Βελγάκια ή μια άλλη υπηκότητα με τα θρακιώτικα παιδιά μας. Πολύ καλό, πολύ σημαντικό. Η παράδοση λοιπόν αγκαλιάζει όλα τα παιδιά από κάθε εθνότητα. Αλλά βλέπουμε ότι τον χορό τον κάνατε θεσμό. Έτσι. Κάθε φορά την ίδια μέρα, την ίδια ημερομηνία και πάντα με επιτυχία ο χορός. Ναι. Πώς βλέπεις φέτος τα πράγματα με αυτή την κρίση, αγαπητέ Κυριάκο? Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, γιατί όπως είπα προηγουμένως, στην ομογένεια των Βρυξελών ο κόσμος μας αγαπάει. Όχι μόνο οι Θρακιώτες, αλλά και οι υπόλοιπες. Περιμένει αυτή την ημέρα, αυτή τη γιορτή. Εγώ πιστεύω, ναι, περιμένει. Περιμένει το τι θα κάνουν οι Θρακιώτες την ημέρα των Χριστουγέννων, τι γλέντι θα κάνουν, και πάρα πολλοί θα αφήσουν τα σπίτια τους και θα έρθουν εδώ να διασκεδάσουν μαζί μας. Και πολύ περισσότερο, επειδή είσαι και εσύ κοντά μας και επειδή έχεις ένα όνομα τόσο καλό στις Βρυξέλλες και σε αγαπάει ο κόσμος, λοιπόν πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε καλή επιτυχία. Εδώ τώρα με έκανες Κυριάκο, δεν μπορώ να μην δεν έχω επιτυχία. Αλλή μονό μου αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και εμένα για να πλαισιώσουμε τα τραγούδια μου την εκδήλωσή σας, την χριστουγεννιάτικη ετήσια εκδήλωσή σας. Όμως έχουμε και την κυρία Μαρία Τοψίδο, η οποία είναι στο Δέλτα Σίγμα και μητέρα δύο αγοριών που χορεύουν εδώ στο Σύλλογο. Κυρία Μαρία, καλώς σας βρήκαμε εδώ στις Βρυξέλλες και θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε τους νέους σήμερα εδώ στην παράσταση. Έρχονται στο Σύλλογο, πλαισιώνουν με την παρουσία τους το Σύλλογο? Έρχονται και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η αλήθεια ήταν ότι όταν ήταν ακόμη μικρά, τώρα η δική μου είναι 19 και 18, όταν ήταν στην ηλικία 6-7 χρονών και πολλές μαμάδες φίλες μου που είχαμε παιδιά αυτής της ηλικίας, θέλαμε να κάνουμε κάτι τα παιδιά μας να κρατήσουν το ελληνικό στοιχείο, να μάθουν έστω
μια μπαϊντούσκα, να ξέρουν να χορεύουν ένα σιρτό, να πηγαίνουμε σε ένα γάμο, να ξέρουν να είναι Ελληνάκια. Γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ, στο εξωτερικό, Βέλγιο, Γερμανία, φαντάζομαι και σε άλλα μέρη, εάν οι μητέρες Ελληνίδες δεν προσπαθήσουν να δώσουν σε αυτά τα παιδιά λίγο ελληνικό στοιχείο, τα χάσαμε. Δηλαδή, έχουν συναστροφές παρέες με άλλες εθνικότητες, Ιταλούς, Βέλγους, οτιδήποτε, Γάλλους. Εμείς θέλουμε οι μάδες Ελληνίδες, τα παιδιά μας να μείνουν Ελληνάκια. Οπότε ο σύλλογος ήταν η καλύτερη λύση. Στην αρχή όταν ήταν μικρά ήταν δύσκολο να τα μαζέψουμε, γιατί εδώ τα παιδιά πάνε και βιλικό σχολείο και ελληνικό σχολείο, κάνουν τα σπορ τους και έπρεπε να βρούμε χρόνο και τα παιδιά διάθεση να ασχοληθούν. Στον πρώτο χρόνο ήταν δύσκολο, οι πρώτες χρονές, αλλά τώρα παράδειγμα μιλάω για όλα τα παιδιά που έχουμε και οι μαμάδες να μην έρθουμε και οι γονείς να μην έρθουν στο σύλλογο, αυτά Σάββατο βράδυ θα έρθουν οπωσδήποτε. Έχετε μάθει δηλαδή να έρχονται εδώ, ένα ραντεβού το Σάββατο βράδυ. Τους έχει γίνει η συνήθεια του Σαββάτου. Και αυτό, αγαπητή Μαρία, είναι πολύ σημαντικό που είπες προηγουμένως, ότι να μάθουν ένα χορό, μεθαύριο θα παντρευτούν, να βγουν με ένα καλαματιανό από το σπίτι. Γιατί εδώ, κάνω μια παρένθεση, και στην Ελλάδα ακόμη βγαίνουν γαμπροί και χωρίς να ξέρουν να χορεύουν ένα καλαματιανό. Και εδώ που είναι στο Βέλγιο, τόσα χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα, σκεφτήκατε να μάθουν τα παιδιά σας την πολιτιστική κληρονομιά. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Τα παιδιά μας να έχουν ελληνικά στοιχεία, να έχουν ελληνικές παρέες, να μιλάνε ελληνικά μεταξύ τους, να αλλάζουν γνώμες, γιατί ο Σύλλογος Στρατιωτών αυτό έχει το ωραίο το πλεονέκτημα, ότι δέχεται παιδιά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Όχι μόνο Ελληνάκια λοιπόν. Και όχι μόνο Ελληνάκια. Λοιπόν, οπότε τα παιδιά που έρχονται στο Θρακιώτικο Σύλλογο μαθαίνουν και χορούς από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά που είναι στο Σύλλογο των Θρακιωτών, δεν υπάρχει χορός, δημοτικός χορός που να μην τον ξέρουν της Ελλάδος. Και αυτό για μας δηλαδή τους Έλληνες ομογενείς, λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι. Όταν βλέπω εγώ τα παιδιά μου να χορεύουν τόσο άνετα όλους τους ελληνικούς χορούς, είμαι ευχαριστημένη. Έπειτα είναι μεταξύ τους παρέα. Είστε και σίγουροι που θα είναι όλα τα παιδιά και ότι θα είναι με μια παρέα καλή, εν πάση περιπτώσει. Οι γονείς γνωριζόμαστε, τα παιδιά μας βγαίνουν σε ελληνικά μαγαζιά, μετά κρατάνε. Όχι ότι δεν θέλουμε τις άλλες εθνικότητες, δεν θέλουμε τα άλλα ήθη και έθιμα, αλλά σημασία έχει ότι είναι Ελληνάκια, ότι μιλάνε τέλεια τα ελληνικά, τα πιο πολλά παιδιά, όλα σχεδόν αυτά που έρχονται στο σύλλογο. Οι παρέες, κατά 70% είναι ελληνική η παρέα. Και πάνω απ' όλα συνεχίζεται η παράδοσή μας που με τόσο κόπο προσπαθούμε να την κρατήσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν τα παιδιά μεγαλώνουν στο εξωτερικό, δεν μπορούμε ούτε να τα απαγορέψουμε να μιλήσουν με άλλα παιδιά, ούτε να μάθουν άλλες νοοτροπίες, αλλά ας έχουν το ελληνικό στοιχείο. Έτσι ακριβώς. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε και αυτοί αργότερα να μπορέσουν να κρατήσουν στις δικές τους οικογένειες τις ελληνικές παραδόσεις. We'll be right back.
Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι νιώθω υπερήφανος που είμαι κοντά σας, γιατί εδώ σε τόσα χιλιόμετρα μακριά αισθάνομαι ακόμα πιο πολύ Έλληνας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κυριάκο, για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε να παρευρεθώ εδώ στο χορό σας. Και εμείς ευχαριστούμε, Θύμιο, για άλλη μια φορά που είσαι κοντά μας. Ξέρεις πολύ καλά ότι ο σύλλογός μας τρέφει τα καλύτερα αισθήματα για το πρόσωπό σου και για το γιο σου τον Χρήστο και για την όλη την ορχήστρα σου. Κάθε φορά που έρχεστε έχουμε τέτοια επιτυχία, αλλά συγχρόνως και η ζεστασιά η δικιά σου, η ανθρωπιά η δικιά σου μας κάνει πραγματικά να πλησιάσουμε ο ένας με τον άλλον περισσότερο. Να δώσουμε όμως και χαιρετίσματα στην Ελλάδα. Σε ποια αγαπημένα πρόσωπα θα ήθελες να στείλεις τις ευχές σου? Την αγαπημένη μου μητέρα την έχω τώρα εδώ. Λοιπόν, θα περάσουμε τις γιορτές μαζί. Αλλά έχω πολλούς συγγενείς στο χωριό μου στη Νέα Βίσα. Έχω πολλούς γνωστούς και φίλους στην Οριστιάδα. Λοιπόν, στη Θράκη, στον Εύρο. Στη Θράκη γενικά. Λοιπόν, τους δίνω όλους τους χαιρετισμούς μου και τους εύχομαι ολόψυχα υγεία και ευτυχία σε αυτούς και την οικογένειά τους. Και εσείς, κυρία Μαρία, σε κάποια αγαπημένα πρόσωπα στην Ελλάδα? Και εγώ, όπως είμαστε δύο αδέρφια, είμαστε εδώ, οπότε μένουν οι πολύ καλές φίλες, παιδικές μου φίλες, γιατί μεγαλώσαμε εκεί, ξαδέρφια που είναι και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά πάνω απ' όλα στο ελληνισμό, στους Έλληνες του Εύρου, που είναι δύσκολη περιοχή εκεί, υποφέρει τώρα με την κρίση ένα παραπάνω. Λοιπόν, τους εύχομαι καλό κουράγιο, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και κουράγιο. Κουράγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δίδυμο των χοροδιδασκάλων εδώ στις Βρυξέλλες. Ο Στέφανος και ο Κώστας θα μας πούν λίγα λόγια για την ίδρυση του συλλόγου και πώς αναμίχθηκαν και διδάσκουν σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες τα παιδιά του απόδημου ελληνισμού. Το όνομα και το επίθετό σου, Στέφανε. Στέφανος Στεμπελάκης και η καταγωγή μου είναι από το Ασημένιο, από τον Εύρο. Έχω γεννηθεί στο Βέλιο, είμαι από δεύτερη γενιά και έχουμε τώρα 24-28 χρόνια που